Αρνός online education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δικούς σας δασκάλους. Συνεχίζουμε, παιδιά, το κεφάλαιο, την παράγραφο 2-2 ισοδύναμα κλάσματα με την επόμενη άσκηση δεύτερη να εξετάσεις. Ποια από τα παρακάτω κλάσματα είναι ισοδύναμα? Έχουμε, παιδιά, μπροστά μας 4 ερωτήματα, α, β, γ, δ, και στο κάθε ερώτημα μας έχει δώσει από 2 κλάσματα. Λοιπόν, για να δούμε, παιδιά, σε ποια από αυτά τα 4 ερωτήματα το ζεύγος είναι ζεύγος ισοδύναμου κλασμάτων. Πάμε στο α. Το α, παιδιά, λέει 2 τρίτα και 18 εικοστά. Παιδιά, πρώτα απ' όλα, για να τσεκάρουμε δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα, υπάρχουν 2 τρόποι. Ο πρώτος τρόπος για να το τσεκάρω είναι, παιδιά, ποιος? Τα χιαστή γινόμενα που βγάζουν να είναι ίσα. Αυτό, παιδιά, πρακτικά τι σημαίνει? Ότι αν εσύ πολλαπλασιάσεις το 2 με το 27 και αν εσύ πολλαπλασιάσεις και το 3 με το 18, αν αυτά βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα, τότε τα χιαστή γινόμενα είναι ίσα. Επειδή αυτά είναι, γιατί 2 φορές το 27 κάνει 54, αλλά και 3 φορές το 18 πάλι 54 δεν κάνει. Άρα αυτά τα χιαστή γινόμενα πράγματι δεν είναι ίσα. Ωραία. Άρα, πράγματι, παιδιά, αυτά τα κλασματάκια είναι ισοδύναμα. Υπάρχει όμως, παιδιά, και άλλος τρόπος για να το καταλάβω. Είναι. Ποιος? Αν πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας και τους δύο όρους του ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό, εντάξει, προκύπτει το άλλο κλάσμα. Αυτός, παιδιά, είναι ένας άλλος τρόπος, εντάξει, ο οποίος τρόπος, παιδιά, είναι πιο πολύ για να κατασκευάσεις ισοδύναμο κλάσμα. Αλλά, παιδιά, ενδείκνεται και για να αποδείξεις, να τσεκάρεις αν δύο κλάσματα είναι ισοδύναμο. Λοιπόν, τι λέει? Πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας και τους δύο όρους του ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό, αν προκύψει το άλλο κλάσμα, τότε πράγματι τα δύο κλάσματα για σου είναι ισοδύναμα. Για να δούμε τι θέλει να πει εδώ ο άνθρωπος. Από το 2 για να πάω στο 18, παιδιά, προφανώς πολλαπλασίασα. Με τι πολλαπλασίασα? Με το 9. Ναι, αλλά και από το 3 για να πάω στο 27, πάλι με το 9 δεν πολλαπλασίασα. Οπότε, παιδιά, τι συνέβη? Πολλαπλασιάζοντας και τους δύο όρους του ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό, όπως σε προκειμένου και το 2 και το 3 το πολλαπλασιάσαμε τον ίδιο αριθμό, το 9, τι παρατηρούμε? Ότι προέκυψε το άλλο κλάσμα, το 18-27. Οπότε, παιδιά, αφού συνέβη αυτό το πράγμα και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, αποδείξαμε ότι ναι, τα δύο κλάσματα στο ερώτημα α είναι ισοδύναμα. Να το. Ωραία. Πάμε να δούμε και το άλλο τώρα. Το β. Το β μας έχει δώσει, παιδιά, 3 τέταρτα και 1 δεύτερο. Λοιπόν, για. Βαγγέλη, πώς θες να το κάνουμε? Ας το κάνουμε με χιαστή. 3 επί 2 πόσο κάνει? 3 επί 2 κάνει 6. Ναι, αλλά 1 επί 4. 1 επί 4, παιδιά, κάνει 4. Παρατηρούμε εδώ ότι τα χιαστή γινόμενα δεν είναι ίσα, γιατί άλλο αποτέλεσμα έβγαλε αυτό, άλλο αυτό. Εντάξει. Οπότε εδώ, παιδιά, αποφαινόμαστε κατευθείαν ότι αυτά τα κλάσματα δεν είναι μεταξύ τους. Τι, ισοδύναμα? Όχι. Λοιπόν, πάμε στο γάμα. Στο γάμα, παιδιά, μας έχει δώσει δύο ακόμη κλάσματα που είναι το 7-8, έτσι, και το 30-40. Για να το κάνουμε με τα χιαστή γινόμενα. Αν κάνεις 7 επί 40, 7 επί 40 πόσο κάνει? 4, 7, 28 και ένα μηδενικάκι, 280. Αν κάνεις τώρα 30 επί 8, 3, 8, 24 και ένα μηδενικάκι. Παιδιά, δεν έβγαλα το ίδιο αποτέλεσμα. Ο ένας πολλαπλασιασμός έβγαλε 280, ο άλλος 240. Άρα τα χιαστή γινόμενα δεν είναι ίσα. Άρα κατά συνέπεια, παιδιά, τι απαντάμε? Ότι ούτε αυτό εδώ το ζευγαράκι εκφράζει ισοδύναμα κλάσματα. Αυτό, παιδιά, μπορείτε να το καταλάβετε και με το δεύτερο τρόπο. Για δείτε. Από το 8 για να πάμε στο 40,
πολλαπλασιάσαμε με το 5, έτσι. 8 επί 5 δεν κάνει 40. Ναι, αλλά αν το 7 όμως το κάνεις και αυτό επί 5, γιατί λέει με τον ίδιο αριθμό, αν το κάνεις 7 επί 5, 7 επί 5 βγάζει 35. Εντάξει. Δεν βγάζει το 30 που μας έχει δώσει εδώ. Εντάξει. Οπότε, παιδάκια, εδώ παρατηρούμε ότι αν πολλαπλασιάσουμε και τους δύο όρους του ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό, με το 5 εν προκειμένου, δεν προκύπτει το άλλο κλάσμα. Γιατί αν έλεγες εδώ πέρα επί 5, έπρεπε να πάει στο 35 για να είναι τα κλάσματα ισοδυνά. Εντάξει. Εντάξει, παιδάκια. Οπότε, παιδιά, είτε έτσι το δούμε είτε αλλιώς, παρατηρούμε ότι εδώ πέρα στο β αλλά και στο γ, αυτά δεν παριστάν ισοδύναμα κλάσματα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, και το δ. Το δ μας έχει δώσει δύο κλάσματα, το 13-14 και το 26-28. Ωραία. Εδώ, παιδιά, παρατηρούμε. Για να παίξουμε το δ αυτό το δούμε. Από τον αριθμητή του ενός κλάσματος για να πάμε στον αριθμητή του άλλου, δηλαδή από το 13 για να πάμε στο 26, προφανώς το 26 είναι 2 φορές το 13. Άρα πολλαπλασιάσαμε επί 2 φορές για να πάρουμε το 26. Και το 14, αν το κάνεις και αυτό επί 2 φορές, δεν θα πάρεις το διπλάσιο, το 28. Άρα, παιδιά, παρατηρούμε ότι πολλαπλασιάζοντας και τους δύο όρους του ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό, με το διαράκι προκειμένο, παρατηρούμε ότι προέκυψε το άλλο κλάσμα. 26-28. Άρα πράγματι, αυτά εδώ παιδιά είναι ισοδύναμα κλάσματα. Δηλαδή, παιδιά, εν τέλει τα ισοδύναμα κλάσματα υπάρχουν στο ερώτημα α και στο ερώτημα δ. Τώρα, παιδιά, αν κάποιος θέλει να το κάνει έτσι και με χιαστεί, αν και προκειμένου, παιδιά, με χιαστεί, ίσως να είναι λιγάκι κουραστικό γιατί είναι λίγο πιο βαριά τα νομεράκια, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται και έτσι. 13 επί 28 πόσο κάνει? 3, 8, 24 γράφω 4, κρατάω 2. 1 επί 8, 8 και 2 τα κρατούμενα 10. 2, 3, 6. Το γράφω μία θέση παρά έξω και εδώ βάζω 0. 2, 1, 2. Και τα προσθέτω. 4 και 0, 4. 6 και 0, 6. 2 και 1, 3. Ωραία. Για να κάνουμε και τον άλλο πολλαπλασιασμό. 14 επί 26. 4, 6, 24. Γράφω 4, κρατάω 2. 1 ή 6, 6 και 2 τα κρατούμενα 8. 2 ή 4, 8 το βάζω από κάτω αλλά μία θέση παρά έξω για να μπει εδώ το 0. 2 επί 1, 2. Αν τα προσθέσεις θα πάρεις 4 και 0, 4. 8 και 8, 16 γράφω 6, κρατάω 1. 0 και 2, 2 και 1, 3. Ουαπ! Παιδιά, παρατηρούμε ότι δώσαν το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι τα χιαστή γινόμενα είναι ίσα. Εντάξει. Δηλαδή, το 13 επί 28 έδωσε 364, αλλά και το 14 επί 26 πάλι έδωσε 364. Άρα πράγματι τα χιαστή γινόμενα είναι ίσα. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να αποφανθούμε, παιδιά, ότι αυτά τα δύο κλάσματα όντως είναι ισοδύναμα. Λοιπόν, να βάλουμε και εδώ το ίσο. Λοιπόν, παιδιά, απολαυστικός τρόπος. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι για να τσεκάρουμε ή τον ένα ή τον άλλο, όποια από τους δύο θέλετε, παιδιά, για να τσεκάρουμε αν δύο κλάσματα έτσι είναι ή όχι ισοδύναμα ίσα μεταξύ τους. Α, Βαγγέλη, επειδή μου το ζήτησες, κάτσε να σου ρίξω και αυτούς πολλαπλασιασμούς πώς έγινε. 27 επί 2. 2, 7, 14 γράφω 4, κρατάω 1. 2, 2, 4 και να το κρατούμε μόνο 5. 54. Κάνε και το άλλο. 18 επί 3. 3, 8, 24 γράφω 4, κρατάω 2. 1, 3, 3 και 2, 5. Το ίδιο δεν βγάλαμε. Αυτά με αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, παιδάκια, οπότε τα ερωτήματα στα οποία εμπεριέχονται ισοδύναμα κλάσματα είναι το ερώτημα το α, εντάξει, και είναι και το ερώτημα το δ. Μία απολαυστική άσκηση, παιδιά, πάνω στην απολαυστική παράγραφο 2-2, ισοδύναμα κλάσματα. Και φυσικά, απολαυστικές γνωστικές εκπλήξεις μας περιμένουν στο arnos.gr και η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας arnos.gr. Σας ευχαριστούμε, να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού, όλα τα παιδάκια μαζί με την οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Συνεχίζουμε με πίστη, αγάπη και μεράκι για τη γνώση, αλλά και φυσικά με την επικοινωνία και μεταξύ μας θετική αλληλεπίδραση στο info.papakianos.gr. Συνεχίζουμε για την επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά για τη φιλότιμη και αξιέπαινή σας προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Να είστε πάντα καλά. Υγεία και καλή δύναμη να έχετε.